Αυτό το τραγούδι που ακούμε είναι η συμμετοχή της Κύπρου στο φετινό διαγωνισμό τραγούδι της Eurovision που θα γίνει στο Τορόντο. Στο Τορόντο. Εγώ του πήγα στον Καναδά. Συγγνώμη, παιδιά, θα πάμε στον Καναδά φέτος. Δεν ξέρω το καταλάβετε. Ο διαγωνισμός θα γίνει στον Καναδά. Γιατί ο Τάσος. Παιδιά, θέλω να πάω μεγάλο ταξίδι. Έτσι. Υπερατλαντικό. Έμα τώρα. Το Ρήνο είναι το δίπλο. Το Τορόντο θέλω και καμιά 15 ώρες να πάω. Κάτσε και τι έγινε. Ας κάνω ταξιδάκι μεγάλο. Λοιπόν, στο Τορόντο της Ιταλίας. Για την Κύπρο. Έρχεται σε λίγο λοιπόν η Ανδρομάχη στην παρέα μας. Όλα αυτά όμως σε λίγο μείνετε στην παρέα μας. Δεν είναι πλάκα, σοβαρολογούμε και ακριβολογούμε. Άσχετο που μετακινήσαμε το διαγωνισμό και τον πήγαμε στον Καναδά. Ο διαγωνισμός. Είσαι για ράδιο Αρβίλα όμως. Ότι θα παίξω στο ράδιο Αρβίλα, όπου ο διαγωνισμός γίνεται όχι Eurovision Song Contest, αλλά Καναδά Song Contest ή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας πολυσυλλεκτικό και ετοιμαστείτε. Σε λίγο έρχεται η Ανδρομάχη στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα που περιμένατε ήρθε. Το πολυσυλλεκτικό μας είναι έτοιμο να σας σερβιριστεί. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, μιλώντας στην κάμερα του πρωινού στον Αντένα, αποκάλυψε ότι με την αγαπημένη του Μαρία περιμένουν δίδυμα. Μαζί με την αγαπημένη μου Μαρία περιμένουμε δύο όμορφα πλασματάκια πολύ σύντομα ζωή μας. Δίδυμα, αλλάζω απότομα πίστα. Το ήθελα να πω την αλήθεια, το ένιωθα. Έχει η μαμά της Μαρίας δίδυμα, οπότε πονταρά στο γονίδιο. Φίλο. Δεν ξέρω, το έχουμε αφήσει για έκπληξη. Είδαμε. Ό,τι είναι. Δεν ανυπομονείτε. Για να υπομονώ, ναι, πραγματικά το ήθελε η Μαρία. Λέμε, οκ. Okay. Λέω, δεν αντέξω, θα αντέξω, δεν αντέξω. Αλλά τελικά αντέχω αναγκαστικά, οπότε το κρατάω εκεί. Είμαι οκ, okay, ό,τι και να έρθει. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, γιατί μετά από όλα μου τα χρόνια που στην ουσία έκανα σκληρό πρωταθλητισμό, μοναξιά και όλα αυτά, τώρα ξαφνικά το σπίτι θα γεμίσει ζωή και περιμένω πώς και πώς αυτό το υπέροχο δώρο από εκεί ψηλά. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε για τη σειρά του Μάρκου Σεφερλή, υποστηρίζοντάς την, λέγοντας ότι αν δεν τους αρέσει να αλλάξουν κανάλι, και εγώ αλλάζω στις εκπομπές Βόθρου, συμπληρώνει ο ηθοποιός. Ενώ αναφερόμενος για την υπόθεση των τριών ηθοποιών, είπε χαρακτηριστικά: «Δεχτήκαμε απειλές και ύβρις που διαγράψαμε διαβίου από το ΣΕΗ, Κιμούλη Χαϊκάλη Φιλιππίδη». Οι φίλες σχολίασαν πολύ αρνητικά τη σειρά του Μάρκου Σεφερλή, στην οποία συμμετέχετε. Έχω κάνει ένα guest στο πρώτο και θα κάνω στο τελευταίο επεισόδιο. Αυτοί που δυσανασχετούν με τη σειρά ή με κάθε είδους σειρά, όπως δυσανασχετώ και εγώ με διάφορα reality και εκπομπές Βόθρου, όπως σας λέω, αλλάζω κανάλι. Δεν το βλέπω αυτό που δεν μου αρέσει. Το να χειδεολογήσεις εις βάρος ενός ανθρώπου που τόσα χρόνια προσφέρει θέατρο σε πάρα πολύ κόσμο, πληρώνει, ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά για αυτό που κάνει και είναι και δουλευταράς, το θεωρώ λίγο ανήθικο. Όμως υπόθηκαν σχόλια περί βιασμού. Αυτό δεν είναι κάπως να λέγεται αυτές τις μέρες? Ακούστε, αυτό το ανεκδοτάκι το έχει πει ο Λαζόπουλος, το έχουν πει αμάν και το έχω ακούσει τουλάχιστον στα 65-66 χρόνια που ζω, άπειρες φορές. Αν είναι τα ανέκδοτα να ενοχλούν τόσο πολύ τους ανθρώπους επειδή αναπαράγονται, πρέπει λίγο να ξανακοιταχτούμε όλους τους καθρέφτες μας. Ή θα πρέπει να σταματήσει η σάτερα τελείως, διότι όπως λέω, κάποιοι ενοχλούνται από κάτι. Εάν όλοι ενοχλούνται από κάτι, η σάτερα δεν θα υπάρχει πια. Αυτό θέλουμε από τη ζωή μας? Να μην υπάρχει σάτερα για τίποτα? Κύριε Μπιμπίλα, είδαμε τη διαβίου διαγραφή των τριών ηθοποιών από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Εκεί να δεις τι τραβήξαμε. Από την ώρα που έγινε αυτό, από την νόμιμη Γενική Συνέλευση των Ηθοποιών, οι απειλές και οι ύβρις είναι πάρα πολλές, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι παράνομο. Κάποιοι. Είναι απόλυτα νόμιμο, τα πειθαρχικά συμβούλια των σωματείων είναι νόμιμα, δεν είναι παράνομα, και οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων είναι τα ανώτατα όργανα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να βρίζει επειδή η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κάτι. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, αυτή είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτό αποφάσισε. Η Ραμόνα Βλαντή, παρευρισκόμενη στην εβδομάδα μόδας, μίλησε στις κάμερες και αναφερόμενη στην Ηλάιρα ρώτησε: «Πού έχει τελειώσει σχεδιάστρια μόδας η Ηλάιρα και έγινε σχεδιάστρια?» Είπες ότι στηρίζεις τα νέα πρόσωπα, όπως και η Ηλάιρα είναι ένα νέο πρόσωπο στο χώρο της δημιουργίας και της μόδας. Γι' αυτό είσαι σήμερα εδώ, για να στηρίξεις την προσπάθειά της? Ναι, στηρίζουμε. Τώρα μιλάμε για designers και μιλάμε και για celebrities που κάνουν ρούχα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, μην τα μπερδέψουμε. Η Ηλάιρα είναι σχεδιάστρια μόδας. Έχει δηλώσει πως έχει τελειώσει σχέδιο μόδας. Α, ναι. Πού? Πριν δεν
έχει πάρει. Κακό. Τι δημοσιογράφο είσαι. Αλλά έχει πει ότι έχει τελειώσει σχέδιο. Αν δεν το ξέρω αυτό. Ήταν μάλιστα και ένα παιδικό τη όνειρο να ασχοληθεί με τη σχέδια. Εγώ τελειώσα business communication, έτσι, πέρα από την ιστορία τέχνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι δίδυμονα στο business γενικά. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος για τη συμμετοχή της Ηλάιρα στην εβδομάδα μόδας, τραγούδησε για αυτήν και αποκάλυψε ότι η μητέρα του στο γάμο του θα φοράει Ηλάιρα. Πολύ συγκινημένος, πολύ χαρούμενος για τη γυναίκα μου. Δεν το πιστεύω ότι έχω γυναίκα. Κάθεται, θαύμαζες, χειροκροτούσες. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαν κάποιοι παλιοί στα χωριά μας, κόντεψα να τα κάνω πάνω μου που λέμε από τη χαρά μου. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ, ήτανε η πιο μαγική στιγμή. Νομίζω τέτοια στιγμή θα ξαναζήσω μόλις κάνουμε το πρώτο μας παιδί. Θα σας δώσω ένα spoiler τώρα, θα με βρήσει η μαμά μου, αλλά δεν πειράζει. Η μαμά μου στο γάμο, μαντέψτε τι θα φοράει. Η Λάιρα. Μάλιστα. Δεν θα το σχολιάσω. Το αφήνω έτσι, παιδιά. Okay. Ασχολείως δεν πειράζει. Έτσι, ας παίζει λίγο. Ξέρεις τι είναι αυτό που λέμε. Όσο πιο πολύ μιλάει κάποιος, τόσο πιο πολύ εκτίθεται. Πάμε στη Ραμόνα. Πόσο δίκιο έχει. Συμφωνείς μαζί της. Συμφωνώ. Γιατί. Απόλυτα. Γιατί, ναι. Να σου πω κάτι. Λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχει μια ελεύθερη αγορά. Κάποιος με γλωσσοτρώει σήμερα τηλεοπτικά, ναι. Το λέω. Αλλά δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή μετά... δεν μπορούν όλοι να σχεδιάζουν ρούχα, δεν μπορούν όλοι να είναι ηθοποιοί, δεν μπορούν όλοι να είναι σκηνοθέτες και δεν ξέρω και εγώ χίλια δυο. Δεν μπορεί, ας πούμε, με το που βγαίνει στην επικαιρότητα η Λάιρα να βγάζει και μια ψιλογή με ρούχα. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα δεν παιδιά, ξέρω δεν ούτε τα ρούχα. Δεν συμφωνήσω σε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι. Κοίτα, καλά, συμφωνώ εν μέρη μαζί σου, αλλά δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το ότι επειδή βγήκε τώρα στο προσκήνιο ότι αποκλείεται να έχει σπουδάσει σχέδιο μόδας. Να πω κάτι εγώ λίγο. Το ότι Δώρα έχει βγει τώρα στο προσκήνιο, ας πούμε. Αρχικά έχεις πει ότι δεν είδες τα ρούχα, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις, δεν κρίνεις. Θα σχολιόταν καθόλου κανένας δεν το με τα ρούχα της Ηλάιρα αν δεν ήταν ο Μαυρίκιος και όλο αυτό που έχουν κάνει γύρω από τη σχέση τους και το όνομά τους. Αυτοί το κάνανε από μόνοι τους αυτό, αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις άμα όντως... Εγώ προσωπικά δεν τη συμπαθώ, εντάξει, δεν μου αρέσει όλο αυτό που βλέπω, αλλά και πάλι δεν θα συμφωνήσω σε αυτό, διότι μπορεί να ασχολιόταν πιο παλιά, τώρα να βρει και την ευκαιρία να μπορεί να το δείξει και όλα, να το πουλήσει όλο αυτό. Ευκαιρία, αυτό δεν θα συμφωνήσω ούτε με τη Ραμόνα στο ότι με τα πολλά ήθελε να πει πως και καλά δεν το έχει σπουδάσει, ας πούμε, τι σχεδιάστρια μόδας είναι. Εντάξει, νομίζω κάτι. Ότι όλοι έχουν την ευκαιρία. Έτσι και σας αφήσω μόνος σας στο δηλητήριο. Θα πάει σύννεφα. Τέλος πάντων. Για 5 λεπτά ο παρουσιαστής πνίγηκε το δηλητήριο. Δεν μας μαζεύει. Την αλήθεια λέμε. Υπέροχο. Ήταν υπέροχο αυτό που έζησα, παιδιά. Ξέρεις τι, μερικές φορές επειδή είμαστε ζωντανά εδώ πέρα, δεν μπορούμε να απολαύσουμε όλο αυτό. Γιατί τελειώνει κουβέντα στην κουβέντα, το χάνεις. Τόση ώρα εγώ προσπαθούσα να σωθώ από τον πνιγμό, τον πέμπει πνιγμό μου. Γιατί είπαμε νομίζω έκανε ούτε ένα λεπτό έτσι. Με ματιάζει, αλλά από εκεί και πέρα ήταν τόσο ωραίο όλο αυτό που έζησα, τόσο μαγικό που παίρνατε το λόγο και λέγατε τόσο ωραία πράγματα και επικοδομητικά. Πιστεύω και οι φίλοι δηλαδή συμπνέουν μαζί σας. Λοιπόν, αυτά είπε η Ραμόνα. Εντάξει, είναι άποψή της. Από εκεί και πέρα ο καθένας στην αρένα κρίνεται. Θα δούμε πόσο θα έχει μακροημέρευση, πόσο θα μπορέσει η Ηλάιρα να πρωταγωνιστήσει ως σχεδιάστρια μόδας στον χώρο της μόδας. Τελείωσε. Okay. Είναι μετρημένα πόσα πει διαβάνει ο Σάκος, θα φανεί και σε λίγο καιρό. Okay. Αφήνουμε τη Ραμόνα και πάμε στο Σπύρο Μπιμπίλα. Ο οποίος Σπύρος Μπιμπίλας, ρε παιδιά, μερικές φορές ξέρεις τι, όπως τα παραθέτουν έτσι κάποιοι ηθοποιοί, λες έχει και κάποιο δίκιο. Ότι αν έχεις τη δυνατότητα πλέον μέσω του τηλεκοντρόλου να αλλάξει κανάλι, ένα το κρατούμενο. Σύμφωνα. Τη δύναμη του ποιον θα δεις και ποιον θα επιλέξεις την έχεις εσύ ο τηλεθεατής. Οκ, okay, αλλάζεις. Από εκεί και πέρα λέει ότι το να χλεβάζεις έναν άνθρωπο που δουλεύει χρόνια και δίνει δουλειά σε πολλούς ηθοποιούς και σε όλους που κάνουν την παραγωγή είναι και λίγο ανήθικο. Και ότι αν ποινικοποιήσουμε το οτιδήποτε σατιρίζουμε δεν θα υπάρξει σάτιρα. Συμφωνώ στο ότι πρέπει να υπάρχει σάτιρα και ότι... Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα όρεσα. Παιδιά, νομίζω ότι στη σήμερα ημέρα. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Είναι πάρα πολύ λεπτή, θα το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει το γελίο με το πραγματικά αστείο. Δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν.
αλλά κάποια πράγματα δεν χωράνε σχολιασμού, δεν χωράνε πλάκας και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι, έτσι, που ασχολούνται χρόνια με αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνουν κάτι τόσο απλό. Αυτό. Και να συμπληρώσω κάτι που λέει ότι το να χειδεολογείται σε βάρος ενός ανθρώπου που δουλεύει χρόνια είναι ανήθικο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ανήθικο, με την έννοια ότι, ας πούμε, λάθη μπορούν να κάνουν όλοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του κάποιος, έτσι, και 30 χρόνια να έχει καριέρα, μπορεί να κάνει λάθος και να έχει το δικαίωμα ο άλλος να το κατακρίνει. Με ποιον τρόπο είναι το θέμα όμως ότι το κατακρίνει. Ναι, σίγουρα ο τρόπος παίζει ρόλο. Υπάρχει ανθρωποφαγία, αυτό λέει, ότι είναι χειδεολογίες το να βρίζεις και το να έφιασαι από καρκίνους μέχρι δεν ξέρω ναι, και φτάσεις στα άκρα. Αυτό εντάξει, είναι ακραίο. Αυτό είναι καταδικαστέο και φτάνει στα άκρα. Αυτό και... Ωραία. Να πάμε και στον Μιχάλη Ζαμπίδα, να πάμε σε κάτι πολύ ευχάριστο. Γίνεται πατέρας ο Μιχάλης και μάλιστα είναι και δίδυμα. Ρε το θύρο, είναι αυτό που λένε, με ένα σβάρο, δύο τριγόνια. Πώς αντέχει να μην ξέρει το φίλο, δεν θα μπορούσα, παιδιά. Θα σας πω τι έκανε ένας φίλος. Είναι δύο το δίδυμα, έτσι. Δίδυμα. Okay. Θα σας πω εγώ τι έκανε ένας φίλος μου στη σύζυγό του. Δεν ήθελε να μάθει σύζυγός του τι κυοφορεί. Ναι. Ο φίλος μου λοιπόν πήγε μυστικά στο γιατρό, έμαθε τι κυοφορεί. Περιμένετε. Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Διοργανώνει ένα υπέροχο πάρτι έκπληξη. Ένα υπέροχο πάρτι έκπληξη. Είναι καλεσμένοι οι νονείς, συγγενείς, κοντινοί συγγενείς. Και βέβαια εννοείται και η σύζυγός του. Παιδιά, πήγαμε στη Eurovision ήδη, μπράβο. Και είναι καλεσμένη και η σύζυγός του. Αυτό σας προειδεάζει ότι έρχεται η Ανδρομάχη σε λίγο. Και η σύζυγός του. Και έχει στολίσει όλο το μπαλκόνι με ροζ μπαλόνια και μπλε μπαλόνια. Ναι. Και έχει κάνει τη μισή τούρτα ροζ και τη μισή τούρτα, γιατί έχει τούρτα, μπλε. Και της λέει, πάρε μία καρφίτσα, δίπλα στην τούρτα είχε δύο μπαλόνια. Και, σε... και σκάστα αυτό. Ταυτόχρονα. Όπως τα σκάστα δεν ήξερε. Ναι. Τα σκάγια και το ροζ και το μπλε και βγήκανε μπλε από μέσα. Ήταν έκπληξη, εντάξει. Αυτό είναι καλό. Που λες τώρα, χαρούμενο. Το παρακολουθώ στο TikTok. Δηλαδή α, ναι. Ξέρω, το κάνουμε συνέχεια, παιδιά, το στο εξωτερικό. Από εκεί το είδες, ρε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πολύ, έτσι μαζεύει τους φίλους σου, συγγενείς και τέτοια. Πάμε και στα ξεκαρδιστικά βιντεάκια. Γεράνε τα παιδιά και να τους ζήσουν. Να πάμε στο Ράδιο Αρβίλα, στα ξεκαρδιστικά βιντεάκια, γιατί για άλλη μια φορά το δελτίο ειδήσεων από τη Βεργίνα Τηλεόραση ήταν μέσα στα βιντεάκια στο Ράδιο Αρβίλα. Πάμε να το δούμε, να φτιάξουμε ακόμη περισσότερο διάθεση, γιατί η διάθεσή μας θα φτιαχθεί αμέσως μετά, γιατί έρχεται η Ανδρομάχη, εκπρόσωπος της Κύπρου, στο φετινό διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, να μας τα πει όλα κατά αποκλειστικότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Βλέπουμε ξεκαρδιστικά βιντεάκια, παρακολουθούμε Ράδιο Αρβίλα και καλωσορίζουμε στην παρέα μας Ανδρομάχη για την Κύπρο. Η δράση του ΑΣΤ έχει ποίηση και πάλι. Για να δούμε. Αφίσες με ποίηματα που αναφέρονται στη μικρασιατική καταστροφή ταξιδεύουν με λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ποίηση και ο ΑΣΤ. Δεν υπάρχει πιο εύστοχος και ταιριαστός συνδυασμός. Ο ΑΣΤ συνεχίζει τον ποιητικό του ίστρο με τη δράση «Ποίηση για να μη σας ανέβει η πίεση». Ύμνη για την ελευθερία της μετακίνησης. Σε γνωρίζω από την όψη, την παλιά, την τρομερή. Σε γνωρίζω από το ντουμάνι που αμολάς από το μπουρί. Απολαύστε μία διαδρομή με Κώστα Καριωτάκη. Θάνατος είναι οι στάσεις που σκουριάζουν στους μαύρους δρόμους δίπλα στα σκουπίδια. Αλλά και το επικό άξιον παστή της νέας μηχανιώνας ηλιενοητέ. Κι εσύ διπλό που πας επάνω μη, μην παρακαλώ σας μη, λησμονάτε τη στάση. Ο ΑΣ ποίηση για να μη σας ανέβει η πίεση. Χλωμό, αλλά τέλος πάντων. Γιώργος Αυτιάς με Γιώργο Κοντονή. Άρη Γιώργηδες. Γιώργη. Οι δύο Γιώργηδες συναντήθηκαν. Ένας βγαίνει... Κοντονής δεν πετάχτηκε όμως τώρα. Βγαίνει ο Γιώργος Κοντονής και λέει ότι υπάρχει κάποιος που παίρνει την προσωρινή σύνταξη εδώ και 20 χρόνια. Και παίρνει προσωρινή σύνταξη. Εντυπωσιακό. Και ο Αυτιάς βέβαια τον βάζει στη θέση του και εξελίσσεται το διάλογο. Εδώ και 20 χρόνια κάποιος θα παίρνει μόνο προσωρινή σύνταξη ακόμα και σήμερα, Γιώργο μου. Θα τα πούμε αυτά. 20 χρόνια αποκλείεται. Άστο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μείνει 20, 15 χρόνια δεν υπάρχει. Ούτε 15. Φέρ τον εδώ, να τον εδώ. Τη βγάλω αύριο. Ωραία. Όχι τέτοια πράγματα. 15 χρόνια ο Χριστιανός.
Θα το είχα μάθει, θα μου έχει στείλει mail εμένα. Ακόμα και 10, αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Άσε ρε Κοντονή, ξεκίνησε από τα 20 και σε λίγο θα πας στα 6 χρόνια. Ναι, τόσο 6 χρόνια κάποιο πρέπει να πάρει σύνταξη. Αν δεν είναι 6, είναι 5 και 5 6 χρόνια αποκλείεται. Άστο. Αποκλείεται. Άστο. Μην είναι 6, 3, άστο, δεν υπάρχει. Ούτε 15, ούτε 10, ούτε 6, ούτε και 3. Άσε Κοντονή. Οκ, υπερέβαλα λίγο. Αυτό συνεχίζει αυτό. Προσωρινή σύνταξη. 12 μήνες, Γιώργο μου. Άσε ρε Κοντονή που ορκίζεσαι κιόλας. Άστο. Αποκλείεται. Αν μην είναι τόσο, ένα μήνα δεν παίρνει πάνω. Ούτε ρεπορτάζ δεν έκανες πάνω θεμά σε Κοντονή. Πέρασε έξω. Εντάξει, παραδέχομαι ότι από χθες παίρνει προσωρινή σύνταξη. Από χθες, ακριβώς 24 ώρες. Από χθες παίρνει τη σύνταξη. Αποκλείεται. Άστο. Εν πάση περιπτώσει, την έβαλα μεσημέρι, οπότε είναι 13. Ούτε 13, ούτε 8ωρο. Λες μπούρδες. Είπα βγες έξω. Εντάξει, ρε Γιώργο, α σταμάτη το σύνταξη. Προσωρινή σύνταξη. Σήμερα είπαν μέχρι το μεσημέρι. Κοντονή, σήμερα είναι Σάββατο. Αποκλείεται. Άστο. Αποκλείεται. Τόσο θα την πάρουν τη Δευτέρα. Ούτε Δευτέρα, ούτε Τρίτη. 20 χρόνια θα περιμένει να την πάρει. Τι έγινε, ρε παιδιά, από 20 χρόνια ξεκίνησα. Σταθερό ο Κοντονή. Στι απόψει του θα πα. Αυτά λοιπόν διαδραματίστηκαν χθες στο Ράδιο Αρβίλα. Πήραμε μια μικρή γεύση έτσι για να σκάσει το χυλάκι μας και να φτιάξουμε διάθεση. Πάμε να φτιάξουμε ακόμη περισσότερο διάθεση τώρα, να συνδεθούμε με την Αθήνα και ακόμη πιο συγκεκριμένα με την εκπρόσωπο της Κύπρου στο φετινό διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, την Ανδρομάχη. Ανδρομάχη μου, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Τάσο. Πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχω ακριβώς δίπλα μου παράθυρο μία τόσο όμορφη κοπέλα και μία τόσο καλήφωνη κοπέλα. Στα γραφεία της Panic βρίσκεσαι, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Πάντα εδώ. Πάντα εκεί, στο σπίτι σου. Λοιπόν, στο σπίτι μας. Έχει φτάσει ο καιρός του διαγωνισμού τραγουδίου Eurovision. Βαριά ένας μήνας. Πόσο έτοιμη είσαι? Ναι. Πόσο έτοιμη είσαι, πες μου. Έτοιμη είμαι. Πολύ καλά νιώθω. Πολύ καλά αισθάνομαι. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο για τίποτα πια στη ζωή αυτή, αλλά δεν πειράζει. Είναι για πολύ καλό σκοπό. Έτοιμη νιώθω. Περιμένω πως και πως η αλήθεια είναι. Είδα και στον ύπνο μου πλάκα-πλάκα σήμερα. Είδα σήμερα στον ύπνο μου τον ημιτελικό. Μετέφερε μας λίγο το όνειρό σου, λοιπόν. Τι είδες στον ύπνο σου? Τίποτα. Το Αζερμπαϊτζάν, για κάποιο λόγο έβλεπα ημιτελικό. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά πήραμε 12 από το Αζερμπαϊτζάν. Από το Αζερμπαϊτζάν. Λίγο περίεργο να παίρνει Κύπρος 12 από το Αζερμπαϊτζάν. Βέβαια, να πούμε. Εντάξει, όλα λάθος αυτή τη ζωή. Δεν είναι πολύ. Βέβαια, και το Αζερμπαϊτζάν θεωρείται ένα από τα τραγούδια που θα περάσουν στο τελικό, όπως και το τραγούδι της Κύπρου. Θέλω να μου πεις. Πάρα πολύ όμορφα. Ναι, παρακολουθείς τα στοιχήματα? Όχι. Καθόλου? Τίποτα? Δεν έχω δει τίποτα, όχι. Δεν τα βλέπεις γιατί φοβάσαι μήπως σε αγχώσουνε, γι' αυτό το λόγο? Δεν τα βλέπω γιατί είμαι λίγο στον κόσμο μου, είμαι πολύ συγκεντρωμένη, πολύ focus στις πρόβες και στην προετοιμασία μας. Δεν έχω χρόνο να δω τίποτε άλλο και δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι καθόλου. Mm-hmm. Άρα όχι, δεν έχω δει τίποτα. Πότε αναχωρείτε για Ιταλία, για το Τωρίνο? Αναχωρούμε την Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά λοιπόν φεύγεται. Είναι έτοιμο, ναι, το πλαισίωμά σου, η σκηνοθεσία, το ρούχο, είναι όλα έτοιμα? Απλά περιμένετε να πάτε εκεί για να κάνετε την πρώτη πρόβα? Είναι έτοιμα διάφορα κομμάτια. Κάποια τα επεξεργαζόμαστε ακόμα. Mm-hmm. Είμαστε όμως, έχουμε μπει σε τελική ευθεία όσον αφορά αυτό το κομμάτι της εμφάνισης, της σκηνοθεσίας, των ρούχων, τα μαλλιά, το make-up, όλα αυτά είναι σε μία, έχουν πάρει μία κάπως τελική μορφή. Mm-hmm. Τι άλλο να σου πω? Ναι, γενικά είμαστε πολύ καλά. Ποιανή σχεδιάστρια ρούχο θα φορέσει? Ο κύριος Κουδουνάρης θα μας φτιάξει το ρούχο μας. Είναι ο Στέλιος ο Κουδουνάρης, που είναι πολύ καλός μου φίλος. Κάτσε να πάρτε μου ένα τηλέφωνο του Στέλιου τον Κουδουνάρη. Καλέστε το Στέλιο τώρα. δεν ξέρω να το γνωρίζω ότι ο Στέλιος Κουδουνάρης σπούδασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σχέδιο μόδας. Ότι είναι Κύπριος το ξέρουμε. Αυτό βεβαίως. Άρα λοιπόν φέτος η Κύπρος επιλέγει και η Κύπρος σχεδιαστή να ντύσει την ερμηνεύτρια του τραγουδιού. Ναι, ναι, ναι. Τι θα είναι το φόρεμα, μπορείς να πεις κάτι? Δεν μπορώ να... τι έκπληξη θα είναι να σας πω ότι είναι το φόρεμα? Ωραία, το χρώμα πες μας, το χρώμα πες μας μόνο. Αυτό ακόμα το επεξεργαζόμαστε.
σε ό,τι αφορά και το background. Βέβαια θα παίξει και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι όλα μαζί, είναι όλα. Ένα σύνολο, ξέρεις, πραγμάτων που πρέπει να σκεφτούμε. Ανδρομάχη μου, θα έχεις πλαισίωμα, θα υπάρχει χορευτικό ή θα είναι μόνο φωνητικά? Θα υπάρχει, υπάρχει. Τέσσερα άτομα ή πέντε? Πέντε, πέντε όχι. Τέσσερα και εσύ. Όχι. Είσαι εσύ δηλαδή. Κανείς δεν θα τον εκεί. Θα είμαι μόνη μου, λέμε το φόρεμα του κουδουνάρι κανένα άλλο. Ξέρετε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είσαι ένα πολύ θετικό πλάσμα με ένα υπέροχο χαμόγελο. Ξέρω, μας ευχαριστώ. Όχι, την αλήθεια λέω. Ξέρετε, πρώτη φορά τα λέμε. Δεν τα έχουμε πει ούτε ραδιοφωνικά. Έτσι πρέπει να είμαστε. Είσαι πολύ αισιόδοξη. Γύρω μας, έτσι πρέπει να είμαστε. Το αντιλαμβάνομαι και έχεις απόλυτο δίκιο. Είσαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο ακόμη. Θα είσαι εσύ και λέω πέντε επί σκηνής, γιατί έξι άτομα μαζί με σένα είναι αυτό που δικαιούται κάθε αποστολή. Άρα εσύ θα έχεις μάλλον τρία πλαισίωμα και δύο φωνητικά. Δια της τόπου απαγωγής το κάνω εγώ. Τα έχεις βγάλει ρίζα όλα τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε πόσα άτομα θα σε πλαισιώνουν. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Μπορούμε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο μυστικό αυτό. Όχι, μυστικό δεν είναι. Μήπως είναι. Κάτσε να ρωτήσω. Είναι μυστικό, μπορώ να πω πόσα άτομα θα έχω. Θα σας το κρατήσουμε για έκπληξη. Για έκπληξη. Μπορούμε να πούμε το φίλο αν είναι αγόρια ή κορίτσια. 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 Ωραιότατα. Θέλω να μου πεις, επειδή πήγες και στην Κύπρο και έκανες και την παρουσίαση, πώς δέχτηκαν οι Κύπροι το τραγούδι, γιατί ήταν διακαής πόθος να ακουστεί ξανά η ελληνική γλώσσα και να υπάρχει και κάποιο έθνικ στοιχείο χαρακτηριστικό της Κύπρου, και τελικά αυτό το πάντρεμα το καταφέρατε εσείς, δηλαδή εσύ ως ερμηνεύτρια και οι δημιουργοί. Πώς ήταν, πώς ήταν η αποδοχή? Πάρα πολύ θερμή, πάρα πολύ μεγάλη αγκαλιά πήραμε από την, και παίρνουμε από όλους τους Κύπριους. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα όταν ήρθαμε, γνωρίσαμε τους πάντες, μιλήσαμε με τους πάντες, περάσαμε πολύ όμορφα και έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη και συνεχίζουμε να παίρνουμε πολύ αγάπη και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Βέβαια, επειδή εμείς κατά καιρούς φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το Eurovision, λένε ότι το κυπριακό κομμάτι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πλέον το μόνο έθνικ που υπάρχει μέσα στα 40 τραγούδια. Υπήρχε πάρα και το τραγούδι της Αλβανίας, είδες τι spoiler σου δίνω και τι στοιχεία. Υπήρχε και, υπήρχε και το τραγούδι της Αλβανίας που ήταν με έθνικ ρυθμούς, με πατήματα πάνω στην αλβανική μουσική, αλλά το αλλάξανε και το κάνανε πιο μοντέρνο και χάθηκε το έθνικ στοιχείο. Το μόνο λοιπόν τραγούδι που υπάρχει με έθνικ χρώμα και στοιχεία είναι της Κύπρου, και αυτό λέει θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανέβει ψηλά. Πάρα πολύ όμορφα. Δεν έχω άποψη, η αλήθεια είναι. Όντως έχει έθνικ στοιχεία, δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Α, δεν άκουσα έχει. Λίγο. Δεν έχει... έχω ακούσει. Όχι. Άρα να μην σε ρωτήσω ποιο τραγούδι ξεχώρισες. Ναι, όχι. Μην με ρωτήσεις, δεν έχω απάντηση. Αλλά, κοίτα, μου άρεσε της Ελλάδας, γιατί επειδή με ρωτούσαν συνέχεια για το ελληνικό κομμάτι, μπήκα να το ακούσω για να έχω μια άποψη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μόνο γι' αυτό λοιπόν μπορώ να σου μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιο άλλο, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα. Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή το Δήμο Αναστασιάδη, που μας είπε τα καλύτερα λόγια για σένα, ότι είναι φαν σου. Πάρα πολύ χαίρομαι, δεν το ήξερα. Γι' αυτό το γνωστοποιώ, ότι είναι φαν σου, ότι είσαι εξαιρετική φωνή και ότι του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Βέβαια, φιλοξενήσαμε και τον δημιουργό, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, που είπε ότι ένας λόγος που δέχτηκε ήσουν και εσύ για να γράψεις το τραγούδι. Γιατί ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να συμμετέχει στη Eurovision ποτέ, ήταν αρνητής, θα το πω έτσι. Και σαν δημιουργός δεν ήθελε να συμμετέχει, αλλά και ούτε καν για αστείο σαν ερμηνευτής. Αλλά τελικά εκεί ο Mr. Panic, ο Γιώργος Αθανάκος, τον έπεισε. Εσένα πώς έπεισε ο Γιώργος? Ο Γιώργος πάντα έχει τους τρόπους του να πείσει κάποιον. Είναι πανέξυπνος και το δείχνει με κάθε τρόπο αυτό. Εσένα πώς σε προσέγγισαν? Εγώ απλά δέχθηκα ένα μήνυμα για το εάν είναι καλά τα αγγλικά μου. Απάντησα ότι είναι πάρα πολύ καλά τα αγγλικά μου. Και ρώτησα γιατί με ρώτησαν για τα αγγλικά μου. Μου εξήγησαν ότι με ρώτησαν για την Eurovision. Λέω εγώ, οι φίλοι μου και η κολλητή μου και η αδερφή μου ήμασταν. Και κοίτα να δεις που τελικά... Ναι. Έγινε. Έγινε.
το σκεφτόσουν, το ονειρευόσουν, ήταν από αυτά που λέμε όταν ξεκινάει κάποιο νεαρό κορίτσι να μπαίνει στον χώρο της δισκογραφίας και να γεύεται την αναγνωρισιμότητα, να εμφανίζεται νυχτερινά κέντρα. Περνούσε από το μυαλό σου, το ονειρευόσουν. Έλεγες, έβλεπες, ας πούμε, είτε την Ντάμπτα, είτε τη Φουρέιρα, είτε τη Ζεγκρινού, είτε την Παπαρίζου και έλεγες, θα ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί. Πάντοτε παρακολουθούσα την Eurovision και από τη Γερμανία όπου μέναμε παλιά, παρακολουθούσαμε, ξέρεις, πολύ έντονα, είναι και σου λείπει και η χώρα σου, ξέρεις, θες να τη στηρίξεις, να τη δεις, είναι όλα αυτά μαζί. Άρα μπορώ να πω ότι ήμουν πάντα μία φαν της Eurovision. Δεν το είχα σκεφτεί όμως, δεν είχα μπει στη διαδικασία να το σκεφτώ έτσι, γιατί μπορεί να φταίει το ότι γενικά είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη στη δουλειά μου. Και προσπαθώ να κάνω πολύ σωστά βήματα, βήματα που θα με βοηθήσουν, ξέρεις, να βάζω σωστά τα τουμπλάκια μου σε αυτό που χτίζω. Άρα δεν το είχα πάει εκεί. Ήμουν πιο πολύ στο τώρα και στο, ξέρεις, δεν είχα πάει σε τόσο μακρινό στόχο. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι το είχα στο μυαλό μου. Τελικά όμως είναι μια περίοδος στη ζωή μου η οποία είναι πάρα πολύ δημιουργική, χάρη στο ότι θα πάω στο Eurovision. Πέρα από το τι θα γίνει εκεί, από το πώς θα γίνουν τα πράγματα, από αυτό που θα βιώσουμε εκεί, οι τελευταίοι δύο μήνες είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και με έχουν βοηθήσει να οριμάσω πάρα πολύ και στο κομμάτι της δουλειάς. Άρα μόνο καλό μου έχει φέρει αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα πάω τελικά. Εκεί θέλω να καταλήξω τόση ώρα. Mm-hmm. Με ποια θέση θα είσαι στην εικόνα που ημένει? Α, δεν έχω σκεφτεί. Σε φοβίζει το γεγονός ότι μία στο εκατομμύριο υπάρχει περίπτωση να μην περάσει το τραγούδι στον τελικό? Κοίταξε, θα σου πω. Γενικά, γιατί και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το δουλέψεις και αυτό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Είναι ένας απρόβλεπτος διαγωνισμός, ναι, και έχει αποδειχτεί πολλές φορές αφού τον παρακολουθείς και όλα ξέρεις. Ναι. Κοίταξε, δεν το έχω στο μυαλό μου καθόλου. Όχι από την άποψη ότι είμαι σίγουρη και ότι έχω δεδομένα κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό. Απλά πάντα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα σκέφτεται όλες τις θετικές εκδοχές και δεν βάζω, προσπαθώ να αποφεύγω οτιδήποτε αρνητικό και να μην το έχω στη ζωή μου και στο μυαλό μου. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι τόσο πολλά αυτά που έχω ήδη σκέψει, αποκομίσει από όλο αυτό, που και κάτι άσχημο να γίνει, πάλι αυτά θα κρατήσω. Δεν θα πέσω ψυχολογικά. Πολύ θετικό αυτό. Άλλωστε, είπαμε, είσαι ένα θετικό άτομο, φαίνεται και από το χαμόγελο και από το πρόσωπο. Να σε ρωτήσω κάτι. Στην ίδια εταιρεία είναι και η Ελένη Φουρέιρα και η Έλληνα Τσαγκρινού. Μίλησες μαζί τους? Σου δώσαν κάποια συμβουλή? Σου είπανε κάποια πράγματα να προσέξεις? Μίλησα με την Ελένη Φουρέιρα και μου είπε, ξέρεις, κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες μπορεί να τις ξέρει μόνο κάποιος ο οποίος έχει διαγωνιστεί και το έχει ζήσει όλο αυτό και το έχει περάσει, οι οποίες όντως με βοήθησαν πάρα πολύ ήδη στον τρόπο που το επεξεργάζομαι και ήταν πάρα πολύ γλυκιά και πολύ, ξέρεις, υποστηρικτική και θετική. Χάρηκα πολύ γι' αυτό. Μπορείς να μας αποκαλύψεις ένα από αυτά που σου είπε. Ένα από αυτά που σου είπε η Ελένη Φουρέιρα, σαν συμβουλή. Να το ζήσω και να το χαρώ. Ξέρεις, να μην παρασυρθώ από το άγχος, από το οτιδήποτε αρνητικό και να ζήσω την κάθε στιγμή, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Βέβαια, και όταν στο λέει η Ελένη Φουρέιρα, όταν έφυγε από την Κύπρο με το τραγούδι, στα στοιχήματα πεζόταν 25η και τελικά έβαλε σε όλους τα γυαλιά, φτάνοντας στη δεύτερη θέση και οριακά έχασε την πρωτιά. Βέβαια, μα είναι καταπληκτική. Δεν παίρνει τα μάτια σου από πάνω τη. Δεν το συζητάμε αυτό. Ευελπιστούμε να μην πάρουμε και τα μάτια μας από πάνω σου. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει. Θα πάρει ένα δρομάκι. Καλή, σταματήστε. Πίστεψε με αυτή τη ζαχπινιά θα του κερδίσει όλου και στι συνεντεύξει τύπου. Γιατί ξέρει, μετά από κάθε πρόβα θα έχει και όλη αυτή τη διαδικασία και συνέντευξη τύπου. Θα δώσει πάρα πολλέ συνεντεύξει, πολλά μέσα μαζική ενημέρωση. Είσαι έτοιμη. Γιατί μπορεί να φαίνεται η λάμψη σε όλου εμά, αλλά υπάρχει και πολλή δουλειά από πίσω. Είσαι έτοιμη, γιατί θα δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο εκεί πέρα. Μαγικό. Μαγικό, εσύ θα μου πεις. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Έχω λίγο χρόνο να το εξηγήσω. Βέβαια, αλλά βέβαια, θέλει, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με τον COVID, αυτά τα δύο χρόνια της ζωής μας, τα περασμένα,
νομίζω κουραστήκαμε πάρα πολύ να καθόμαστε και να μην κάνουμε κάτι και αυτή η αδράνεια λίγο, ξέρεις, μας είχε κλονίσει. Οπότε είμαι πραγματικά τόσο έτοιμη και για τις συνεντεύξεις, για τις 24 ώρες, το 24ωρο που θα έχουμε δουλειές. Δεν με πειράζει καθόλου. Ύπνο να έχω, 8 ώρες θέλω το βράδυ να ξεκουράζομαι και φαγητό, τίποτε άλλο. Θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ικανοποιημένη αν τα έχω αυτά. Μια καλοκουρδισμένη μηχανή έτοιμη να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα για την Κύπρο. Να σου πω, δεν κάνατε πρόμο έτσι. Αυτό σε προβλημάτισε. Γιατί κάποιες άλλες χώρες μπήκαν στη διαδικασία, έκανε ένα πρόμο tour. Εσύ δεν έκανες κάτι. Δεν κάναμε κάτι, όχι. Κοίταξε. Έχει και αυτό τη χάρη του, νομίζω. Ίσως έτσι να, ξέρεις, να πούμε και να είναι μια ωραία έκπληξη. Mm-hmm. Μου αρέσει και αυτό. Γενικά στη ζωή μου μου αρέσει να είμαι, ας πούμε, μια ήρεμη δύναμη. Δηλαδή μου αρέσει να προετοιμάζομαι, να μην φωνάζω το τι κάνω. Θα προετοιμαστούμε σωστά. Δεν με ενοχλεί καθόλου το ότι δεν έχει γίνει κάποιο πρόμο. Όχι. Ίσα αντιθέτως μου αρέσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Γιατί δεν με χρόνος... καθυστερείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρόβες συνεχίζεις, κάνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ο χορογράφος είναι στην Ελλάδα, είναι μαζί σου. Είναι Φέλη μας, είναι Φέλη. Είναι Φέλη, στην είναι. Ελλάδα, ναι. Υπέροχη, πολύ ταλαντούχα. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε το κουδουνάρι που θα ράψει το φόρεμα. Το στέλιο κουδουνάρι. Η Νεφέλη θα κάνει τις χορογραφίες. Βεβαίως, η σκηνοθεσία, τα γραφικά. Ο Μάρβιν. Και λέω με τα μικρά τους, γιατί είμαστε σαν οικογένεια. Δεν... Για μένα είναι πολύ περίτα τα επίθετα και προφανώς μένει το επίθετο, αλλά κατάλαβες για ποιο λόγο μιλάω έτσι. Να πούμε και τους συντελεστές του τραγουδιού που είναι αρκετοί βέβαια. Χλώμιασες, δεν τους θέλω όλους, μπορείς. Τώρα τι θέλετε, δηλαδή. Γιώργος Παπαδόπουλος, πες και τελειά. Είναι, θα σου πω αυτούς που μπορώ να... Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο Φατσόν, ο Αράς. Ο Αράς που έχει γράψει και για το Αζερμπαϊτζάν, έχει πάει και για το Αζερμπαϊτζάν. Έχει επιτυχίες στη Eurovision, έχει, ο Αράς. Έχει, βέβαια. Είναι υπέροχος, πολύ ταλαντούχος. Θα πω αυτούς και θα σοπάσω. Εγώ θα σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας, θα πας και στο Mr. Panic, τον Γιώργο τον Αρσενάκο. Ναι. Θα του πεις χρόνια πολλά. Μια μεγάλη αγκαλιά και χρόνια. Και μια μεγάλη αγκαλιά για έναν υπέροχο άνθρωπο που ξέρει τη μουσική όσο λίγη και είναι τόσο δοτικός και δίνει αυτό που λέμε το έναυσμα και το κίνητρο και σε νέα παιδιά να δημιουργήσουν πολύ όμορφα πράγματα όπως είσαι εσύ. Χρόνια του πολλά. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Στο Γιώργο Αρσενάκο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην Κύπρο. Καλή επιτυχία, Ανδρομάχη μου. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Με όλη μας τη θετική ενέργεια θα είμαστε δίπλα σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Φιλιά. Γεια χαρά. Γλυκύτατο πλάσμα, έτσι, και πολύ πολύ θετικός άνθρωπος με ένα πλατή χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτό θα κερδίσει τους Ευρωπαίους. Ξέρετε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πόσο ένα άτομο μεταδίδει όλη αυτή την ενέργεια και είναι αυτό που λέμε και συζητήσιμο και κεφάτο και θετικό, έτσι. Και ένα άτομο με μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ανδρομάχη, το έχει το πακέτο. Και πολύ δουλεμένη και επαγγελματίας και εννοείται καλή επιτυχία και περιμένουμε τα καλύτερα. Και σύν της άλλης, η πρώτη ερώτηση ήταν, μιλάς καλά αγγλικά? Ναι. Για να μπορεί να μεταδώσει όλα αυτά που προείπαμε. Είναι ακριβώς, πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Γιατί φαντάζομαι τώρα ένα τραγουδιστή, γιατί υπάρχουν και τραγουδιστές που πηγαίνουν στη Eurovision που μιλάνε σπαστά, κομψή κομψά, θα το πω εγώ γαλλικά, έτσι και έτσι, ή δεν μιλάνε καθόλου και υπάρχει μεταφραστής και εκεί γίνεται παιδιά. Το και μεγάλο μπέρδεμα. Αν μπορεί να περάσει και μπράβο, ναι, τα αισθήματά σου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Αυτή ήταν η Γλυκύτατη Διαδρομάχη. Κύπρος, έλα για την Eurovision στην Ιταλία. Καλή επιτυχία, Κύπρος. Και διαφημισούλες και επιστρέφουμε με Survivor και πολλά νέα πράγματα. Α, θα προλάβουμε, δεν ξέρω. Επιστρέφουμε τις διαφημίσεις, πάμε πιο μπροστά στο θέατρο Virginia Regency, Καζίνο, Αδελφή Τσαχουρίδη, εκπληκτική παράσταση, Παρασκευή και Σάββατο. Δεν πρέπει να το χάσετε, που δεν είναι λόγο. Τι
κάνει ένας λαϊκός, ένας κλασικός, ένας της όπερας, ένας της παράδοσης και ένας της νεότερης μουσικής στο Βεργίνα Θέατρο? Ακούνε τους αδελφούς Τσαχουρίδη. Έχω ένα μυστικό. Τα δύο τελαντούχα αδέλφια ανεβαίνουν στο stage του Βεργίνα Θέατρο για να παντρέψουν τις μουσικές όλου του κόσμου σε μια νέα απολαυστική παράσταση. Της ψυχής μας τα μεράκια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Απριλίου και για 6 μόνο παραστάσεις. Συμμετέχει η Μαρία Καρανδρέα και Δεκαμελής Ορχήστρα. Της ψυχής μας τα μεράκια με τους αδελφούς Τσαχουρίδη στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Media Markt, Wind και στο Viva.gr. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Διασκέδαση με απόλυτη ασφάλεια για όλους. Απαραίτητη επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Εκεί τη